Επειδή με βάση την τροπολογία, με αφορμή μάλλον την τροπολογία, έχουμε κάνει πολλές ερωτήσεις. 17 φορές επιχειρήσαμε με αυτή την ερώτηση να μας απαντήσει το Υπουργείο Οικονομικών, ο κ. Τσακαλώτος δηλαδή, και τις 17 φορές δεν ήρθε. Μεταξύ των αρχαιολογικών χώρων που φαίνεται σήμερα την τροπολογία, λέω, υπάρχει ένας χώρος, για παράδειγμα, που ο κύριος Τσίπρας πήγε και έκανε ολόκληρο πανηγύρι, εκδήλωση, ότι το παραχωρεί στο Δήμο. Είναι ο ασύρματος Αγίου Δημητρίου. Και ενώ λοιπόν τα πανηγύρια αυτά, ότι παραχωρείται στο Δήμο, μετά είναι μέσα σε αυτά τα 10.200 ακίνητα, 119, τα οποία πάνε στο ΤΑΙΠΕΔ. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να απολογηθεί και σε έναν κόσμο, όχι μόνο εκεί, αλλά στα κτήματα Νάσου στην Λιούπολη, όπου εκεί ο πρώην δήμαρχος έχει κάνει πολλούς μήνες φυλακή για να τα κατοχυρώσει στους εργαζόμενους, έκανε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, και αυτά είναι μέσα εκεί στο ΤΑΙΠΕΔ για αξιοποίηση. Κάποιος πρέπει να απαντήσει τι θα γίνει με αυτά τα κίνητα.